και να περάσουμε στην στη Football League, όπου έχουμε τα Τρίκαλα και τον Ιωνικό να παίρνουν την νίκη και να διατηρούνται στην πρώτη και δεύτερη θέση. Τα αποτελέσματα λοιπόν της αγωνιστικής, το 10ης αγωνιστικής, Τρίκαλα Ιάλισσος 3-0, Διαγόρας Καβάλα 0-0, Ιωνικός Ασπρόπυργος 2-0, Ολυμπιακός Βόλου Τρίγλια 3-1, Βέρεια Νίκη Βόλου 3-0, Θεσπρωτός Καλαμάτα 3-1, Όφη Ιεράπετρα Σεγάλεο 0-0. Στη βαθμολογία τα Τρίκαλα έχουν 28 βαθμούς, Ιωνικός 24, Βέρεια 21, Ολυμπιακός Βόλου 20, Όφη Ιεράπετρα 18, Καβάλα 17, Διαγόρας 16, πιο κάτω Νίκη Βόλου 15, Ασπρόπυργος 14, Σεγάλεο 12, 11 έχουν Καλαμάτα, Τρίγλια και Θεσπρωτός, Ιάλισσος 9 βαθμούς. 20 γκολ επιτέθηκαν αυτή την αγωνιστική, να τα δούμε όλα στο βίντεο. Με επιθετικό μονόλογο κόντρα στον Ιάλισσο, ο ΑΟ Τρίκαλα στην άδεια λόγω τιμωρίας έδρα του έδωσε συνέχεια στον Νικηφόρο και αίτη το σερί του και εξασφάλισε το ψυχολογικό πλεονέκτημα του πρωταθλητή χειμώνα μία στροφή πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου γύρου. Στο 15 μετά από εκτέλεση φάουλ του Ριζογιάννη, ο Άρης Λότας με σφιχτό σουτ άνοιξε το σκόρ για τους γηπεδούχους. 5 λεπτά αργότερα, το γύρισμα της μπάλας από τον Τσίπρα βρήκε τον Μπόγιαν Άλεξιτς με το Σέρβο να πλασάρει για το 2-0. Με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, οι Θεσσαλοί του Περικλή Αμανατίδη χτύπησαν και πάλι όταν στο 48 ο Παπαγεωργίου με πλάτη στο τέρμα πάσαρε την μπάλα στον Λότα και αυτός νίκησε για δεύτερη φορά τον Ανδρούτσο στο τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Κατά πόδας ακολουθεί τα Τρίκαλα ο Ιωνικός, συνεχίζοντας από πλευράς του τον Νικηφόρο Σερί. Ο Ασπρόπυργος δεν κατάφερε να αντιδράσει στην Νεάπολη, όπου οι μπλε προηγήθηκαν στο 39 με τον Μουστάκη να τροφοδοτεί το στέλιο κριτικό και τον πολύπυρο Σέντερ Φορ να πετυχαίνει το πέμπτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι κλείδωσαν την νίκη στο 79 με τον Μουστάκη να εκτελεί φάουλ και τον Μιχάλη Καλέργη να σκοράρει από κοντά για να διαμορφώσει το τελικό 2-0. Η Βέρεια επικράτησε εύκολα της νίκης Βόλου και βρίσκεται μόνη στην τρίτη θέση. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 27, όταν μετά από κόρνερ του Αλέξανδρου Ζούρκου, η μπάλα έφτασε στον Αλμπέρτο Σιμόνι, που με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα του Αποστολίδη. Το παιχνίδι έφτασε στο 86 και η Βασίλισσα του Βορρά κλείδωσε την νίκη με τον Πολίζο να βγάζει σέντρα και τον Γιώργο Μπλέτσα να πλασάρει από κοντά το 2-0. Ενώ στις καθυστερήσεις, ο Λάμπρος Ταΐρης διαμόρφωσε το τελικό 3-0 για τη Βέρεια, η οποία διέκοψε το αίτητο 5 αγωνιστικών των βολιωτών του Στάικου Βεργέτη. Στην Ιεράπετρα, η ομώνυμη ομάδα του Τίμου Καβακά δεν κατάφερε κοντρα στο Εγάλεο να αξιοποιήσει την έδρα με μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Στο βαρύ από τη βροχή τερέν του Βουζουνεράκιου, οι δύο ομάδες δημιούργησαν τις ευκαιρίες για γκολ, όμως τα δίχτυα δεν κουνήθηκαν. Χιτζής κόβεται από δύο παίκτες, Ροτζέριο κάνει το γύρισμα κόψιμο. Δεύτερο σουτ θα σώσει ο Καραγιονίδης. Και να δούμε αυτή την προσπάθεια από το Εγάλεο. Η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από το Μαγκάκι. Σε ανωδική πορεία, ο Ολυμπιακός Βόλου του Σούλη Παπαδόπουλου επικράτησε τη Τρίγλια χάρη στην απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο και με δεύτερη συνεχόμενη νίκη κρατά την τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Συνεργασία με τον Γκρεκό που έβγαλε πολύ επικίνδυνη σέντρα και γκολ 1-0 από τον Στέλιο Πόζογλου. Θα εκτελέσει ο Ζορμπάς για τον Ευθυμιάδη. Έξυπνη πάσα, το πλασέ, οι κόντρες, ο βοηθός δείχνει σέντρα. 1-1, ισοφαρίζει η Τρίγλια. Το ύψος του πέναλτι έγινε κεφαλιά από τον Πότσι. Μέσα στην περιοχή ο Τσίτας, ο Κουτσιανικούλης, ο Μπουτζίκος θα κάνει το σουτ. Τρομερό γκολ. 2-1 Ολυμπιακός Βόλου. Κουτσιανικούλης. Ο Τσίτας, ο Παλαβράκης αυτή τη φορά κεφαλιά του Τσίτα, τρίτο γκολ. Το 3-1 για τον Ολυμπιακό Βόλου. Στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου, Διαγόρας και Καβάλε μοιράστηκαν τους βαθμούς σε αναμέτρηση χωρίς γκολ. Για μια ακόμη φορά, οι γηπεδούχοι δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την έδρα, ενώ έχουν το ρεκόρ ισοπαλιών στην κατηγορία με 7 σε 12 παιχνίδια. Από την πλευρά τους, οι αργοναύτες του Παύλου Δερμιτζάκη συμπλήρωσαν 4 παιχνίδια χωρίς νίκη, ενώ αγνοούν την επιτυχία μακριά από την έδρα τους. Τα χαμόγελα επανήλθαν στην Ιγουμενίτσα μετά από 3 συνεχόμενες ήττες, αφού ο Θεσπρωτός ταπείνωσε την Καλαμάτα που βρίσκεται πλέον σε ελεύθερη πτώση, έχοντας φτάσει τα 8 παιχνίδια χωρίς νίκη. Τα πλατανόφυλλα του Ρότσα άνοιξαν το σκορ στο 31, όταν ο Μπίκας πέρασε την μπάλα στον Χρήστο Κολλά και εκείνος από κοντά την έστειλε στα δίχτυα του Κασοτάκη. 10 λεπτά μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι ενίσχυσαν τα θεμέλια της νίκης τους με τον Ευθυμίου να βγάζει την πάσα και τον Αργεντινό Κρίστιαν Ραμίρες να την αξιοποιεί ιδανικά για το δεύτερο γκολ. Ο Ευθυμίου στο 60 με σούτ στο δοκάρι του Κασοτάκη προειδοποίησε για το 3-0. Και 3 λεπτά αργότερα, ο Ραμίρες με το δεύτερο προσωπικό του γκολ επαλήθευσε την επαγγελία. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μαζέψουν τη δεινή για αυτούς κατάσταση και στο 79 ο Τζόρντε Ράκιτς με κεφαλιά μείωσε για τη Μαυρή Θύελλα.
Λίγο αργότερα ο Θεσπρωτός έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιώργου Σερβιλάκη με δεύτερη κίτρινη, ενώ στο 89 ο σκόρερ της Καλαμάτας Ράκιτς σημάδεψε το δοκάρι των υπηρετών, οι οποίοι πανηγύρισαν την τρίτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.